είσαι. Φύλακας Άγγελος. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Γεια σας. Πάμε κύριε, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θέλω το φάκελο πίσω. Και θα τα θυμίσουμε λίγο. Αυτό. Είναι το αυτιστήρι μου χθες. Ναι. Το έχει και είναι στεφανωμένο από... Ελάτε εδώ. Ευχαριστώ, γιατί εδώ στοιχείο μας δώσατε από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την εξίσου θεαματικά, αν κρίνω τουλάχιστον από αυτήν την εντυπωσιακή προσέλευση σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ήθελα να έχω μια προσωπική άποψη για τα σημαντικά έργα υποδομής. Σκεφτείτε λίγο πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, φίλες και φίλοι, του 2024 σε σχέση με το 2019, όσον αφορά τις μεγάλες γεωπολιτικές αστάθειες. Με ένα πόλεμο στην Ουκρανία, με ένα ανοιχτό μέτωπο στην Μέση Ανατολή, η Ευρώπη θα κληθεί τα επόμενα 5 χρόνια να παίξει ένα πολύ πιο ισχυρό γεωπολιτικό ρόλο. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μετεξέλιξη της Ευρώπης σε μια γεωπολιτική δύναμη. Έχουμε λόγο και συμφέρον να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Επειδή ακούω διάφορους από την αντιπολίτευση να ισχυρίζονται ότι οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής σταθερότητας, τους απαντώ, σηκώνουμε το γάντι της πρόκλησης. Η πολιτική σταθερότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτών των εκλογών και οι πολίτες θα στείλουν και πάλι μήνυμα ότι ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εντολή την οποία μας έδωσαν τον περασμένο Ιούνιο να κυβερνήσουμε για μία τετραετία και να δρομολογήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που η χώρα έχει τόσο ανάγκη. Διότι αν η πρώτη τετραετία, φίλες και φίλοι, ήταν μία τετραετία στην οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις και νομίζω ότι τα βγάλαμε πέρα με αρκετή επιτυχία, η δεύτερη τετραετία είναι η τετραετία των μεγάλων δομικών αλλαγών που θα βάλουν για τα καλά την Ελλάδα σε τροχιά προσέγγισης με την Ευρώπη. Αυτή η νέα μεγάλη προοδευτική, πατριωτική νέα δημοκρατία, μια νέα δημοκρατία η οποία αγωνίζεται για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, η οποία επενδύει στην πρόοδο, στην ισότητα, σε μια ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η νέα δημοκρατία, φίλες και φίλοι, τελικά είναι η μόνη παράταξη η οποία και σήμερα έχει πιστική πρόταση, συνολική πρόταση για τη χώρα. Στις κάλπες λοιπόν της 9ης Ιουνίου θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να ξανακάνουμε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια συσπήρωσης της παράταξής μας, να πάμε να ψηφίσουμε, να μην αντιμετωπίσουμε αυτές τις εκλογές με οποιαδήποτε αίσθηση χαλαρότητας ή αδιαφορίας.